εξάρτητη. Είναι βαθιά εξαρτημένη από ένα πολιτικό, οικονομικό και πελατειακό σύστημα το οποίο δυσοδομεί σε αυτή τη χώρα όχι από τον Εφήβριο αλλά από το 1821. Δυστυχώς η ιστορία με την ελληνική δικαιοσύνη, η καθυστέρησή της, θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή έπρεπε και ο Λοβέρνος, και ο Άδωνης, και ο Αβραμόπουλος, και σταματώσα τους τρεις, αλλά και για τον Σαμαρά θα μπορούσα να πω, και για τον Στουρνάρα, και για διάφορους άλλους, και για τον Σαλμά, ο οποίος πήγε για την άλλη ιστορία των αρθροσκοπήσεων, θα έπρεπε να είναι πολύ καιρό στη φυλακή. Ο λόγος που δεν είναι, και ανεξάρτητα από το αν τους βρήκαν ή τους βρήκαν λεφτά, που διαβάζετε τι υπάρχει και δεν υπάρχει, είναι το ότι με μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις που πήραν, οι οποίες ήταν πασιφανώς χαριστικές, έτσι, ουσιαστικά ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο, το σύστημα υγείας με το ελληνικό δημόσιο, το βελτικό πρόσωπο, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αυταπόδεικο. Δηλαδή, αυτό το βλέπουν και οι δικαστικοί. Αλλά σου λέει, έχει παραγραφεί. Αυτό είναι το σύνταγμα που έφτιαξε ο Βενιζέλος. Έτσι, για να θωρακίσει την ατιμωρησία του πολιτικού συστήματος. Διότι υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις, που έχουν υπογράψει όλοι αυτοί. Από τα εμβόλια του Αβραμόπουλου, έτσι, ο Λοβέρνος ασκήθηκε, γιατί βρέθηκαν και λογαριασμοί. Και αλλού έχω βρεθεί, αλλά δεν έχουν ασκηθεί ακόμα. Λοιπόν, αλλά και στους υπόλοιπους.